Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα, απόψε, φτάσαμε στο τέλος μιας επίπονης προσπάθειας, μιας ανηφορικής διαδρομής, η οποία ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό πριν. Σήμερα, απόψε, με βάση και τα αποτελέσματα των εκλογών για το Δήμο μας, το Δήμο Σύρο-Ερμούπολης, επικυρώσαμε και τυπικά πιστοποιήσαμε ο κόσμος της Σύρου, οι συμπολίτες μας, ότι η Σύρος μας αλλάζει σελίδα. Επίπονη και κοπιώδης προσπάθεια για όλους μας και για μένα προσωπικά και για όλους τους συνεργάτες μου. Αυτή η προσπάθεια, αυτός ο δρόμος ο ανηφορικός είχε χαρές, οι οποίες ευτυχώς ήταν περισσότερες, είχε και λύπες, όλοι μαζί όμως σαν μια οικογένεια, γιατί έτσι βλέπω τους συνεργάτες μου, σαν μια οικογένεια, στηριχθήκαμε, προχωρήσαμε και παρά τις δυσκολίες καταφέραμε να φτάσουμε στο τέρμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους, τους συνεργάτες μου που με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και θα ήθελα να δώσω την απλόχερα ένα ζεστό χειροκρότημα σε αυτούς. Επίσης, ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου, τη Φανή, η οποία με στήριξε σε όλη αυτή τη διαδρομή και σε αρκετές περιπτώσεις και με ανέχτηκε, και τα παιδιά μου, τα οποία το τελευταίο διάστημα δεν μπόρεσα να τα βλέπω όπως θα ήθελα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είτε εμφανώς είτε αφανώς, είτε μέσα είτε έξω από το συνδυασμό, μας βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο και πίστεψαν στην προσπάθειά μας. Θέλω να πω ότι αυτή μας η νίκη είναι μια νίκη της Σύρου, είναι μια νίκη όλων των Συριανών. Θα είμαστε μία δημοτική αρχή που στόχο θα έχει να ενώσει το νησί, να ενώνει όλους μας χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς πολίτες ενός ανώτερου, ενός κατώτερου Θεού, χωρίς κατοίκους των χωριών και της πόλης, χωρίς διαχωρισμούς θρησκευτικούς, όλοι μας. Είμαστε αγαπημένοι, το έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια και κανείς με κανένα τρόπο αυτή μας την ενότητα και αυτή μας την αγάπη δεν μπορεί να τη διαταράξει. Θέλω επίσης να πω ότι παρά τις όποιες εντάσεις, πικρίες, οι οποίες κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου έλαβαν χώρα, όλοι μας όσοι συμμετείχαμε σε αυτήν την προσπάθεια θα τις ξεπεράσουμε για το καλό της Σύρου. Χάρηκα ιδιαιτέρως και θέλω να συγχαρώ τον συνυποψήφιο και υποψήφιο δήμαρχο, τον Ανδρέα τον Γιαλόγλου, και θα ήθελα ένα χειροκρότημα και για εκείνον. Ο οποίος ο ίδιος
προσωπικά και αρκετοί από τους συνεργάτες του με αξιοπρέπεια έδωσαν τον αγώνα τους και πριν από λίγο ήρθε και στο εκλογικό κέντρο μας να μας συγχαρεί. Θέλω να πω ότι ως επόμενη Δημοτική Αρχή είμαστε απολύτως αποφασισμένοι να συνεργαστούμε με όλα τα υγιή στοιχεία και όλους τους άξιους και ικανούς συμβούλους, δημοτικούς συμβούλους και τοπικούς συμβούλους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο δημοτικό αλλά και στα τοπικά συμβούλια. Δεν περισσεύει κανείς και βέβαια θέλω να ζητήσω από όλους σας να συνεπικουρήσετε τις προσπάθειές μας, να βάλετε πλάτη, γιατί όπως σας είπα κανείς δεν περισσεύει και οποιοδήποτε δήμαρχος μπορεί να λέγεται Μαραγκός ή οποιοδήποτε όπως και αν λεγόταν δεν θα είχε, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, ένα μαγικό ραβδάκι ώστε να μπορέσει να μεταμορφώσει τη Σύρο μας από τη μία μέρα στην άλλη. Τόσο ο ίδιος προσωπικά, όσο και η Σύμβουλή μας, όσο και όλοι οι συμπολίτες μας, όλοι ανεξαιρέτως, θα πρέπει να βάλουμε πλάτη, να βοηθήσουμε ώστε το νησί μας με τις τόσες αναξιοποίητες δυνατότητες, με τις τόσες ομορφιές, με αυτήν του την ιστορία, με την αξιοπρέπεια και την αριστοκρατία του, να καταφέρει στο επόμενο διάστημα να ξαναγίνει η αρχόντισσα των Κυκλάδων. Καταλήγοντας, δεν θα ήθελα να πω περισσότερα ούτε να σας κουράσω. Θα ήθελα να ξέρετε ότι το χειροκρότημα το οποίο δίνεται απόψε είναι μεν σημαντικό, μας δίνει κουράγιο, δύναμη και θάρρος να προχωρήσουμε σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια. Θέλω όμως να δεσμευτώ απέναντί σας ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτό το χειροκρότημα, το οποίο είναι σημαντικό αλλά δεν είναι το πιο σημαντικό, μετά από 5 χρόνια να είναι πιο μεγάλο και πιο μεγάλο. Όλο αυτό το διάστημα όλοι μας και όλοι σας χορτάσαμε από δηλώσεις, χορτάσαμε από τοποθετήσεις. Σήμερα είναι μια βραδιά πανηγυρισμών. Είναι μια βραδιά που θα διασκεδάσουμε. Αύριο θα ξεκουραστούμε. Αλλά από μεθαύριο ακριβώς τα λόγια περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα και σειρά και λόγο θα έχουν τα έργα. Σηκώνουμε μανίκια και θα προσπαθήσουμε ό,τι είπαμε όλο αυτό το διάστημα, όλα όσα επικοινωνήσαμε με τον κόσμο, το πρόγραμμά μας, οι στόχοι μας, να τους μετουσιώσουμε σε πράξη. Γι' αυτό λοιπόν θα το διαπιστώσετε και το επόμενο διάστημα ότι πλέον τα λόγια θα περιοριστούν και εκεί που θα δώσουμε έμφαση και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τα διαπιστευτήριά μας είναι οι πράξεις. Και πάλι σας ευχαριστώ, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε για την συγκίνηση, τη συναισθηματική φόρτιση, την κόπωση. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το διάστημα οι περισσότεροι από εμάς ήρθαμε και στα όρια των βιολογικών μας αντοχών. Λουλί. Θέλω να ξέρετε μακάρι να μπορούσαμε, η φωνή δεν βγαίνει πια. Θέλω να ξέρετε ότι όλοι
όλοι μαζί βάλαμε τη βούλα ώστε η Σύρο μας από εδώ και πέρα να έχει να περιμένει μόνο καλύτερες μέρες. Gracias.